όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν και υπηρετούν αυτό το σύστημα που ζούμε, που είναι ένα σύστημα άδικο, βάρβαρο, εκμεταλλευτικό, εκτός αν μου αποδείξετε ότι είναι διαφορετικό και είναι όλοι ίσοι σε αυτή την κοινωνία και ο καθένας πληρώνεται με ό,τι παράγει. Όλα λοιπόν αυτά τα κόμματα, όλοι πλην ΚΚΕ, συναγωνίζονται στη ρίση κορυφαία διαδικασία η αναθεώρηση του αστικού συντάγματος. Ποιου συντάγματος? Αναθεώρηση και ποιες πλευρές αναθεωρούνται? Είναι ένα σύνταγμα που κατοχυρώνονται τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Της αστικής τάξης. Αστικό σύνταγμα είναι. Είναι του καπιταλισμού, να το πω έτσι, με πιο καλή γλώσσα. Δηλαδή, τα συμφέροντα ποιον? Μιας χούφτας, μιας μικρής μειοψηφίας, που κατέχει τον πλούτο, τη μεγάλη πλειοψηφία του πλούτου, να μην πω στοιχεία, είναι γνωστά όλα αυτά, τον οποίο από πού το βγάζει? Από την εκμετάλλευση τη ληστρική και με πολλαπλούς τρόπους αυτών που τον παράγουν, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό είναι το σύνταγμα που υπερασπίζονται όλοι και που έχουν βγει ότι κορυφαία διαδικασία, μεγάλη συζήτηση κλπ. Θα δούμε και πόσο αφορά το λαό αυτό. Τι άλλο κατοχυρώνει αυτό το Σύνταγμα? Κατοχυρώνει τις διεθνείς συμμαχίες αυτής της τάξης που είναι στην εξουσία. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο ΝΑΤΟ μπήκαμε με επιλογή της αστικής τάξης τότε, όχι για να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας, γιατί αυτά ποτέ δεν τα αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ, ούτε στα Ήμια, κύριε Σκανδαλίδη, βγήκε να κάνει μια δήλωση, ούτε πουθενά, αλλά γιατί αισθάνεται πιο ασφαλής η ίδια αστική τάξη μέσα σε ένα τέτοιο υπεραλληλιστικό οργανισμό. Όπως επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπήκαμε? Θέλω ο κόσμος να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ζούσε με χρυσά κουτάλια, που θα γινόταν επιχειρηματίες, που θα μπαίναμε σε όλες τις αγορές. Πού? Όχι. Γιατί εκεί η τάξη που έχει την εξουσία εδώ ένιωθε πιο ασφαλής, είχε ένα καλύτερο πεδίο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Αυτά κατοχυρώνονται και στο Σύνταγμα της ίδιας της κυρίαρχης τάξης που αντικειμενικά είναι αντίθετα με τα συμφέροντα του λαού. Και βέβαια είναι γνωστό το τι ρόλο παίζουν οι υπεραλληλιστικοί οργανισμοί αυτοί. Και θα πω και παρακάτω. Επομένως, αυτό που συζητείτε στην αναθεώρηση του συντάγματος, πάντα σε όλες τις αναθεωρήσεις, έχει και τις 10 εντολές του Μωυσή. Είναι οι βάσεις του συστήματος. Αυτές δεν μπαίνουν ποτέ για αναθεώρηση. Και όσες προτάσεις και να γίνονται και έγιναν από το ΚΚΕ, να έχουμε αυτά πάτες, ότι θα τις δεχτείτε, κανένας δεν μιλάει. Κανένας από τα άλλα κόμματα. Ποιες είναι οι βάσεις κατοχύρωσης της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, προκλητικά προστασία ξένου και ντόπιου κεφαλαίου, κατοχύρωση με συνταγματικό νόμο, το 107, με το Σύνταγμα μάλλον, 57 φοροαπαραγών του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Απίστευτο και όμως αληθινό. 57 φοροαπαραγές, γδάρσιμο στον αυτεργάτη και στους εργαζόμενους. Και πάρα πολλά άλλα διεθνείς συμφωνίες, ό,τι είπαμε, προστασία ξένων επενδύσεων, νόμος 1952, απεικιοκρατικός έλεγε το Πασόκ ότι είναι, όταν ήταν στα νιάτα του, ή μάλλον όταν άρχισε να ενηλικιώνεται. Τα ίδια έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον κουνάει κανένας, ούτε τολμάει να τον αγγίξει. Και βέβαια, η κατοχύρωση των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης είναι σαφέστατη στο Σύνταγμα. Σαφέστατα διατυπωμένη. Ενώ τα οποιαδήποτε δικαιώματα, εντός εισαγωγικών, έστω και διακηρυκτικά, που κατέχθησαν οι εργαζόμενοι με πολύ σκληρούς αγώνες, είναι διακηρυκτικά. Και έχουν την εξής εποδό. Παράδειγμα, προστατεύεται η εργασία κλπ. Και στο τέλος, ως ο νόμος ορίζει. Και έρχονται οι αστικές κυβερνήσεις και λένε, παραδείγματος χάρη, ότι επιτρέπεται η απεργία 50% συν ένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. 50% κύριε Στυλιανίδη, ζητάτε για να πάρουν απόφαση για την απεργία και κυβερνάτε με 23%. Ναι ή όχι? Και εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι? Εσείς κυβερνάτε τη χώρα με 23 στους πραγματικούς ψηφοφόρους και για μια κινητοποίηση ζητάτε
50% συνέναψης εργαζόμενος. Πέστε μας, ποια κυβέρνηση πριν του Καραμαλή, η πρώτη, είχε πάνω από 50% στην Ελλάδα. Και τότε δεν είχε, γιατί είχε αποχή. Αυτό είναι το Σύνταγμα. Και όταν σκληρό, ταξικό, αδίσταχτο απέναντι στους εργαζόμενους και γαλαντόμο απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο. Και βέβαια έχει και μια τρίτη πλευρά. Η τρίτη πλευρά είναι ότι διατηρούνται, και εδώ δεν μιλάει κανένας, και δικλείδες ασφαλείας. Μέτρα έκτακτα. Άρθρο 48. Που λέει τα κεφάλια μέσα. Σε περίπτωση κρίσης ή οτιδήποτε άλλο απαγορεύονται οι συναθρήσεις, οι εκδηλώσεις, τα πάντα. Τι φοβάστε? Φοβάστε άμα γίνει πόλεμος? Ποιος θα πολεμήσει? Αυτοί που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους. Οι εργαζόμενοι θα πάνε πάλι στην πρώτη γραμμή. Αυτοί θα υπερασπίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αυτό έχει αποδειχθεί και ιστορικά και πάντα. Για να μην ανοίξω τώρα τέτοια συστήματα. Έχει λοιπόν και δικλείδες ασφαλείας. Καλού κακού που λένε, πάρε και μια γάτα. Για να διασφαλίσει το σύστημα τη σταθερότητά του. Και εδώ υπάρχει ο διαχωρισμός των πολιτικών δυνάμεων μέσα στη Βουλή. Και πλέον ας σταματήσει όλη η ιστορία των μεγάλων αντιπαραθέσεων. Είναι φιλικά παιχνίδια μέσα στο ίδιο σύστημα. Τα κόμματα εδώ διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που υπηρετούν, υπερασπίζονται και πολύ χειρότερα δημιουργούν αυταπάτες στο λαό ότι με κάποιες παρεμβάσεις διακηρυκτικές κλπ. Και χωρίς, να πω και κάτι ακόμα, την ισχύ του λαϊκού κινήματος, θα μπορέσει να βελτιωθεί το Σύνταγμα και σιγά μας πείτε ότι θα γίνει και σοσιαλιστικό σχέδιο. Θα είναι ένα σοσιαλιστικό σύνταγμα του καπιταλισμού. Αυτά παραλίγο να μας τα πει και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος. Επομένως, δύο πολιτικές δυνάμεις υπάρχουν. Αυτοί που υπερασπίζονται αυτή την κατάσταση και προσπαθούν να ρίξουν και στάχτη στα μάτια του λαού για δίθεν δικαιοσύνη, και το ΚΚΕ που είναι απέναντι. Και παρά τους καυγάδες, τους υποτιθέμενους, η σύγκληση εκφράστηκε μια χαρά από όλους. Και τα 9 που βρέθηκαν, αλλά δεν είναι μόνο τα 9, είναι και το όλο κλίμα. Τι λέει το όλο κλίμα? Να συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα. Κυρίως στη σταθερότητα και στην αποκατάσταση της χαμένης τιμής, όχι της Κατερίνας Μπλουμ, αλλά του αστικού πολιτικού συστήματος. Και αλήθεια, που τραυματίστηκε. Δεν μου λέτε, πέρα από το ότι πώς εκφράστηκε αυτό, είχε άδικο ο ελληνικός λαός που συχτήριζε το πολιτικό σύστημα, όχι, και τα κόμματα που το κυβέρνησαν? Είναι δυνατόν ο άλλος να παίρνει 1.500 ευρώ και να τον πάρει με 700, και ο άλλος που έχει δισεκατομμύρια να το δίνεις κι άλλα και να σου πει και ευχαριστώ? Τι θα κάνει δηλαδή? Τι του ζητάτε να πει? Σφάξε με ένα γεια σου και κόψε με και κομμάτια? Αυτοί είναι οι δύο οι στόχοι λοιπόν. Και βέβαια να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι πλέον θα το ξαναπώ, υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Μπορεί να μην εκφράζεται σήμερα. Τι συνέβη στην κρίση? Εκεί αποκαλύφθηκαν, έγινε πολιτικό στριπτής όλων των κομμάτων πριν ΚΚΕ. Εκεί βγήκε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Ποτέ με τη δεξιά. Ποτέ. Μάλιστα. Βγήκε τέτοια κυβέρνηση και με το λαός. Και με την... ποια ήταν? Και με τη Δημάρ. Και στη συνέχεια βγήκε και η κυβέρνηση της αριστεράς, εντός 8 εισαγωγικών, της νατοϊκής αριστεράς, της καπιταλιστικής, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, με ποιον? Με ένα ακροδεξιό κόμμα, τον Καμένο. Τι έδειξε, τι δείχνει αυτή η εμπειρία? Δείχνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν το σύστημα, άσχετα από επιμέρους διαφορές που είναι μικρότερες, όταν δουν ότι κινδυνεύει, συσπυρώνονται όλοι μαζί ενάντια στο λαό. Γιατί αυτό έγινε. Όλες οι κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν τσάκισαν τον ελληνικό λαό. Τι ήθελαν να πετύχουν? Να φορτώσουν την κρίση στους εργαζόμενους, να γλιτώσουν οι μεγάλοι και να μην πληρώσουν τίποτα, και δεν πλήρωσαν τίποτα, και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις κόλασης για τους εργαζόμενους ώστε να ανακάμψουν τα κέρδη τους. Και φτιάξατε όλοι μαζί ένα θεσμικό πλαίσιο που λέγεται μνημόνια, μνημονιακή νόμη και πάρα πολλά άλλα, ώστε να δέσετε χειροπόδαρα τον κόσμο να μην μπορεί να διεκδικήσει για το επόμενο διάστημα, ώστε οι κεφαλαιοκράτες μας έχετε πεθάνει με τις επενδύσεις και τους επενδυτές και την επιχειρηματικότητα. Και όλη η Ελλάδα επιχειρηματίες θα γίνουν. Τι μας δουλεύετε τώρα? Επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα, και αυτό πίσω από την επιχειρηματικότητα κρύβονται
τα γιγάντια συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Μη μου πείτε στο ελληνικό θα επενδύσουν οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες. Αυτά λοιπόν έγιναν με την κρίση και έχουν αποκαλυφθεί και εδώ. Να πω και κάτι ακόμα. Πρέπει να τελειώνει και το παραμύθι των εξωτερικών πιέσεων. Τραβάτε με και ας κλαίω. Αυτό ήταν. Εσείς δεν επιλέξατε την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια που την υμνείτε στον κόσμο? Εσείς δεν έχετε παρτίδες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Δεν θεωρείτε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Άγια των Αγίων που θα εκδημοκρατιζόταν και θα γινόταν και λαϊκή? Αυτά έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Δηλαδή τι περιμένατε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ξέσπασμα της κρίσης? Να πληρώσει τους εργαζόμενους ή να τους τσακίσει για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και του ευρωπαϊκού και του ελληνικού κεφαλαίου? Και επιτέλους σταματήστε αυτή την υποκρισία. Εξωτερικές παρεμβάσεις οδηγίζετε, τις ψηφίζετε όλοι. Είπατε ποτέ όχι σε καμία? Ποτέ. Κανένα από τα κόμματα που κυβέρνησαν. Τα άλλα δεν τα ξέρετε? Την υποχρεωτικό έλεγχο των προϋπολογισμών, τους ισοσκελισμένους, όλο το θεσμικό πλαίσιο που έβαλε από το ευρώ ακόμα. Τι κάνετε το ότι δεν ξέρετε για τους μισθούς και τι κάνατε? Τι λέει το 17 σημείο για το ευρώ? Ότι οι μισθοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξομοιωθούν με τους κατώτερους που υπάρχουν, βλέπει Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ. Και να πάρει υπόψη και τους διεθνείς ανταγωνιστές. Κίνα, Πακιστάν. Και αυτά λέω πολλά χρόνια πριν. Δεν τα ξέρετε αυτά δηλαδή? Επομένως, τι λέτε ότι είχατε εξωτερικές πιέσεις? Τι περιμένατε δηλαδή? Αλληλεγγύη διεθνιστική από τους μεγαλοκαπιταλιστές της Ευρώπης και από τη δικτατορία του κεφαλαίου? Θα τα πούμε αυτά και αναλυτικά. Το ερώτημα, αυτό που μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος, γιατί φαντάζομαι ότι η συζήτηση αυτή δεν το συγκινεί και είναι πολύ λογικό, είναι γιατί αναθεωρείται το Σύνταγμα. Δεύτερον, ποιον εξυπηρετεί η αναθεώρηση? Και τρίτον, τι μπορεί να περιμένει ο λαός από αυτή την αναθεώρηση του Συντάγματος για τη ζωή του την ίδια? Ή έστω για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να παλέψει καλύτερα. Εδώ υπάρχουν εμπειρία. Όλες οι αναθεωρήσεις μετά το 1975, τι στόχο είχαν? Είχαν στόχο να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αστικής εξουσίας και να αποτυπώσουν σε νομική συνταγματική μορφή τις νέες ανάγκες του συστήματος με βάση τις εξελίξεις. Αυτό γινόταν πάντα. Ας δει καθένας τις αναθεωρήσεις. Μετά μπήκανε είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ναι. Τώρα έχουμε νέες εξελίξεις υποτίθεται. Αυτό γίνεται τώρα. Τι εξυπηρετεί, ας πούμε, όλη αυτή η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής? Εξυπηρετεί την κυβερνητική σταθερότητα. Δεν θέλουν να αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Και όχι μόνο οι κυβερνήσεις. Τι εξυπηρετεί το επιτελικό κράτος? Η διαμόρφωση, τα είπε και ο Γιάννης Γιώκας στην εισήγηση. Η διαμόρφωση ενός τελεχικού δυναμικού που δεν θα επηρεάζεται από τις αλλαγές της κυβερνήσης, αλλά θα είναι προσιλωμένο και προσιλωμένο. Θα πιστεύει κιόλας στην απανθρωπιά αυτού του συστήματος. Έτσι, ακόμα και αυτό με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επιχειρεί, μαζί και με άλλες διατάξεις, να κλείσει οποιαδήποτε ρογμή μπορεί να αποσταθεροποιεί το σύστημα. Τι σημαίνει λοιπόν σταθερότητα? Για σταθερότητα στην εφαρμογή άτεκτα της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτή τη σταθερότητα θέλετε και πάτε να την διασφαλίσετε. Και βέβαια, παίρνοντας για το λαό, είναι το αντίθετο. Η αστάθεια του πολιτικού συστήματος τον διευκολύνει να δυναμώσει τους αγώνες του και να αποσπάσει κάποιες κατακτήσεις μέχρι να πάρει την εξουσία. Άρα και από αυτά χαμένος είναι ο λαός. Και από αυτές τις διατάξεις που φαίνονται ότι δεν επηρεάζουν τη ζωή του. Θα μου πείτε το ελάχιστο, όπως το λένε, εγγυημένο εισόδημα. Πω, μεγάλη σοφία. Καλά, ζητιάνος είναι ο κοσμός. Τα καταλάβαμε δηλαδή. Τι είναι? Ζητιάνοι και τους πετάτε ένα ξεροκόμματο? Γιατί αυτό θεσμοθετείτε και στο Σύνταγμα κιόλας. Να μην πεθάνουν οι φτωχοί και μάλιστα μνημόσυνο να με ξενακόλυβα. Τα κάνετε. Γιατί τα παίρνετε από αυτούς που είναι φτωχοί και τα δίνετε στους φτωχότερους. Αυτό έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό θέλετε να το κατοχυρώσετε, να το θεσμοθετήσετε εδώ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πρόταση, πως λέει, αξιοπρεπής. Τι σημαίνει αξιοπρεπής διαβίωση? Πόσα είναι αυτά? 200, 300, 500, 1000 ευρώ. Τι σημαίνει αξιοπρεπής διαβίωση σήμερα με την ξεφτύλα του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου? Να μην έχει ο άλλος ρεύμα, να του κόβουν το νερό και όλα τα υπόλοιπα, να μην έχει να φάει, να μην έχει να στείλει τα παιδιά του στο σχολείο, να είναι σε αδιέξοδα ενώ οι παραγωγικές δυνατότητες
της κοινωνίας είναι απίστευτες. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε, να δίνουμε ένα ξεροκόμματο για να μην μιλάνε. Να μην μιλάει ο κόσμος, που ο κόσμος αυτός παράγει τον πλούτο και πρέπει να τον διεκδικήσει. Σύγκληση λοιπόν και συνένεση. Θα μας πείτε, είμαστε αδιάφοροι εμείς στην αναθεώρηση του συντάγματος? Όχι. Πρώτον, δεν έχουν καμιά αυταπάτη. Τα συντάγματα των τάξεων αλλάζουν με κοινωνικές επαναστάσεις σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό είναι νόμος. Και όποιος τον αρνείται, μάλλον θέλει να πάει στο Φουκουγιάμα που άλλαξε τη θεωρία του. Που λέει ότι δεν τέλειωσε η ιστορία με τον καπιταλισμό. Λέει δεν τέλειωσε. Άσε τα πτυμόρφες που παίρνουν. Επομένως λέμε, εμείς δεν είμαστε αδιάφοροι, ούτε περιμένουμε τότε για να ανατρέψει ο λαός το σύνταγμα αυτό και να φτιάξει το δικό του σύνταγμα. Κάνουμε παρεμβάσεις, παρότι δεν έχουμε αυταπάτες. Προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κάποιες ρογμές ώστε να μπορέσει καλύτερα να παρεμβαίνει το λαϊκό κίνημα. Και βέβαια, να πω και μερικά πράγματα. Μπορεί να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις, αλλά δεν δεχόμαστε και αυτή την υποκρισία, η οποία καταγράφεται στο Σύνταγμα και ερμηνεύεται με τους διάφορους νόμους. Άκουγα πριν τον κύριο Βίτσα. Κώστα, ενοχλήθηκες, βλέπω. Τριτοβάθμια, λέει, να μην εμπορευματοποιηθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μεταπτυχιακά τι είναι? Δεν εμπορευματοποίησε. Τα πληρώνετε, τα πληρώνει ο λαός, το κάνατε εσείς και το γενικεύει η Νέα Δημοκρατία. Ο ένας δίνει πάσα στον άλλον και μάλιστα πολλές φορές έτοιμο γκολ δίνεται πάνω στη γραμμή με αυτή την πολιτική. Σήμερα, φροντιστήρια, όλα αυτά, υπάρχει σοβαρός άνθρωπος να πιστεύει ότι η παιδεία είναι δωρεάν και δεν είναι εμπορευματοποιημένη? Σε όλους τους τομείς, θα έλεγα, έχει μείνει μόνο το θέμα των πανεπιστημίων. Υγεία. Τι λέει το Σύνταγμα? Ίδιες δυνατότητες έχουν στην υγεία όλοι. Τα λέμε αυτά, τα πούμε και αύριο. Στα κοινωνικά δικαιώματα, ότι είναι υποκριτικά. Γιατί αυτά εξαρτάται από το χρήμα που έχει ο καθένας. Στοιχειώδη κάλυψη προσφέρουν στους εργαζόμενους, ενώ οι άλλοι πάνε όπου θέλουν. Τέλος, ορισμένα ζητήματα. Ένα θέμα για την κυριαρχία, άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη. Εμείς δεν λέμε ότι η Ελλάδα είναι εξαρτημένη χώρα. Το αντίθετο. Λέμε ότι είναι ένας κρίκος στην υπεραλιστική αλυσίδα. Για να τα πω και πιο επιστημονικά. Και η Ελλάδα είναι αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα. Ούτε δουλαπαρική είναι, ούτε τίποτα. Και είναι κρίκος στην υπεραλιστική αλυσίδα. Υπάρχουν εξαγωγές κεφαλαίων, συμμετέχει σε πολέμους. Παντού έχει ισχυρή αστική τάξη. Έχει την ισχυρότερη αστική τάξη στον τομέα των εφοπλιστών στον κόσμο. Μια χώρα 11 εκατομμυρίων. Επομένως, το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας κλπ. Είναι ξεπερασμένο. Απλά είναι επιλογές της αστικής τάξης, ανάλογα με τη δύναμη που έχει βέβαια, εδώ πέρα μέσα στην ίδια την υπεραλιστική αλυσίδα. Ωστόσο όμως, και για τους άλλους. Και ολοκλήρωση. Το 27, τελειώνω, εγώ 18 δεν τα είδα, τέλειωσα. Δύο λέξεις. Στο 27 λέει ότι χωρίς νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία δεν είναι δεκτή ξένη στρατιωτική δύναμη. Δώσετε 5 βάσεις. Με ποιο νόμο, κύριε Κατρούγκαλε? Το φέρατε? Όχι, τα ίδια και η Νέα Δημοκρατία που τις διατηρεί τώρα. Πυρηνικά. Ένα ερώτημα προς... Γιατί δεν δέχεστε να μην έρθουν πυρηνικά στην Ελλάδα? Γιατί δεν δέχεστε? Πέστε μας ένα λόγο. Το προτείναμε. Γιατί είπατε όχι? Όλοι σας. Τι θέλετε, να γίνει πυρηνικό ολοκαύτωμα και τέλος για τον κύριο Βαρουφάκη και τέλειωσε? Και κάποιος άλλος είπε για το Σύνταγμα της Σοβιετικής Ένωσης ότι ήταν φοβερό, σκύμενο, αλλά αποδείχθηκε άδειο που κάμισε. Ακούστε, κύριε Βαρουφάκη, αν μας ακούτε, και κύριε Παπαδημητρίου. Η Σοβιετική Ένωση έδωσε τόσα στην ανθρωπότητα, τόσα πολλά στην ανθρωπότητα, παρά τις αδυναμίες, τα λάθη, το λυσαλαίο πόλεμο που δέχτηκε, και ορισμένοι θα ήταν σαπούνια σήμερα στα τέτοια, αν δεν υπήρχε ο κόκκινος στρατός, που σήμερα βγάζουν και γλώσσα. Έδωσε τόση δύναμη στους λαούς όταν υπήρχε, και πρέπει κανένας να σέβεται. Και όταν μας λέει ότι έγινε άδειο που κάμισε ο κύριος Βαρουφάκης, θα του το επιστρέψω. Τι προτείνει? Προτείνει στο αστικό σύνταγμα κάποιες βελτιώσεις, κάποια όμορφα λόγια, ακούσαμε διατυπώσεις, ώστε ο καπιταλισμός να γίνει πιο όμορφο. Αυτό δεν είναι άδειο που κάμισε, τι είναι? Τι υποκρισία είναι αυτή? Απλά είναι επαφή. Πολιτική ομολογία ότι είμαστε με αυτό το σύστημα. Δεν τελειώσαμε. Θα γυρίσουμε, θα επανέλθουμε και μάλιστα νικηφόρα.
Γιατί ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Δεν σταματά εδώ η ιστορία. Ο αιώνας ήταν αιώνας των επαναστάσεων. Και τότε το πρώτο άρθρο του Συντάγματος που θα φτιάξει ο λαός θα λέει «Καταργείται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο». Και ο καθένας ας αποφασίσει με ποιον πάει και ποιον αφήνει.